ασφιχτιούν τα νοσοκομεία μας που διανύουν τον κρισιμότερο ίσως μήνα από την αρχή της πανδημίας. Αγωνία επικρατεί για τον αριθμό των νοσηλευωμένων τις επόμενες ημέρες, καθώς το βρετανικό στέλεχος φαίνεται να κυριαρχεί στην κοινότητα. Μας ανησυχεί η μαζική προσέλευση θετικών κρουσμάτων, παραδέχεται ο ΚΙΠΗ, ενώ στη μάχη κατά της COVID-19 μπήκε από σήμερα και το νοσοκομείο Λάρνακας, ενώ ετοιμάζεται και η Πάφος. Η επόμενη μέρα των ανακοινώσεων με τις χαλαρώσεις αλλά και τα επιπρόσθετα μέτρα σε μια νέα προσπάθεια για αναχέτηση της πανδημίας του κορονοϊού βρίσκει την κυβέρνηση και τους ειδικούς να κάθονται πάνω σε αναμένα κάρβουνα. Ο Μάρτιος είναι ο μήνας που είτε το παιχνίδι θα κερδιθεί είτε θα χαθεί εντελώς. Πράγματα ωστόσο είναι πολύ πιο δύσκολα από ό,τι ήταν το προηγούμενο διάστημα. Το βρετανικό μεταλλαγμένο στέλεχος του ιού έχει κυριαρχήσει στην κοινότητα, αυξάνοντας όχι μόνο τον αριθμό επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, αλλά και τις εισαγωγές στα κρατικά νοσηλευτήρια. Μπορεί το πλάνο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας να προβλέπει την διάθεση 300 κλινών, παρόλα αυτά δεν θέλουν με τίποτα να φτάσουν στο Ζενίθ, γιατί αυτόματα σημαίνει πως δεν θα είναι σε θέση να περιθάλψουν τους ασθενείς και το σύστημα υγείας να καταρρεύσει. Ένα σενάριο το οποίο είναι απευκταίο. Η μαζική ροή ασθενών στα δημόσια νοσηλευτήρια μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο μέσα σε 10 μέρες να διπλασιάσουμε και να ξεπεράσουμε τον προσδοκόμενο αριθμό ασθενών. Και ελπίζουμε ότι στο τέλος της μέρας θα υπάρξει μια ύφεση, θα υπάρξει επιβεβαίωση της καμπύλης και να δούμε και κάθοδο. Παράκλησή μου, όσα άτομα βγαίνουν θετικά στον νέο κορονοϊό, να έχουν συχνή επικοινωνία με τον προσωπικό τους γιατρό, για να έχουμε και την παραπομπή του στο νοσοκομείο για αξιολογήσεις και πιθανή εισαγωγή το συντομότερο δυνατόν εφόσον χρειάζεται. Βλέπουμε κάποια άτομα να έχουν καθυστερημένη προσέλευση στο νοσοκομείο και αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η καθυστέρηση είναι εις βάρος της υγείας τους και πρέπει να αποφύγουμε αυτά τα φαινόμενα. Στην μάχη κατά του κορονοϊού ρίχθηκε από σήμερα το νοσοκομείο Λάρνακας, ενώ τις επόμενες ημέρες και η Πάφος θα είναι έτοιμη να συνδράμει στο δύσκολο αυτό έργο. Σήμερα νοσηλεύεται ένας μεγάλος αριθμός ασθενών στα δημόσια νοσηλευτήρια. Έχουμε φτάσει μέχρι τους 195. Στην μάχη κατά του κορονοϊού μπήκε και το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου δέχθηκε τους πρώτους ασθενείς. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, πολύ σύντομα θα μπει στη μάχη και το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Υγείας, το 70 με 80% όσων προσβάλλονται από τον ιό δεν νοσούν καθόλου ή έχουν πολύ ήπια συμπτώματα. Το υπόλοιπο 20 με 30% χρειάζονται νοσηλεία. Από αυτούς, το 10% χρειάζονται αναπνευστική υποστήριξη σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Το 50% από όσους εισάγονται σε ΜΕΘ καταλήγει. Συνεπώς, στα 100 κρούσματα, στατιστικώς, έχουμε δυνητικά ένα νεκρό. Κάποιοι από αυτούς, ναι, θα χρειαστούν νοσηλεία στη μονάδα αύξησης φροντίδας και στη μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά θα είναι πιο λίγο το ποσοστό από ό,τι βλέπαμε στα προηγούμενα κύματα. Εννοείται, λόγω ηλικίας. Οι νέοι έχουν πιο πολλές εφεδρίες, πιο πολλές αντοχές. Στα καλά νέα όμως, με τους εμβολιασμούς, θωρακίστηκαν τα ηλικιωμένα άτομα που είναι πιο ευάλωτα σε λοιμώξεις του αναπνευστικού. Όλοι ανεξαιρέτως προετοιμάζονται για το χείριστο σενάριο και μελετούν συνεχώς τα πλάνα δράσης τους, ενώ στην μάχη ρίχνεται και ο ιδιωτικός τομέας. Περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη να διατηρηθούν πέραν των 300 κλινών, ο οργανισμός θα διαθέσει όλους τους πόρους που έχει, όλες τις υποδομές του, όλων των εξοπλισμών του, όλων των προσωπικών του, για να αντιμετωπίσει την οποιαδήποτε κατάσταση. Την ίδια ώρα όμως θα πρέπει να συνεργαστεί και ο ιδιωτικός τομέας, ούτως ώστε να απορροφήσει τα περιστατικά τα οποία είναι non-COVID, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε. Ήδη σήμερα πραγματοποιήθηκε και συνάντηση με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων για το θέμα. Στην μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Λευκωσίας αυτή τη στιγμή βρίσκονται 23 πρόσωπα με κορονοϊό και άλλα 20 για άλλους λόγους. Για τα 20 αυτά πρόσωπα, καθώς και για όλα τα μη περιστατικά κορονοϊού, ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας βρίσκεται σε επικοινωνία με τον ΠΑΣΥΝ, ώστε να μεταφερθούν αν χρειαστεί.